Ουλαλα. Μουλαλα. Καλησπέρα σε όλα τα λογόπεδα πανταχού παρό. Σήμερα είμαστε πολύ φρέσκοι, όπως βλέπετε, φρεσκαδούρα, δηλαδή φρεσκαδούρα δεν τη λες. Γιατί χτες σε νυχτήσαμε για ακόμα μία φορά, διότι οι πολιτικές εξελίξεις είναι εδώ και ρέουν και τρέχουν. Άσε το ζαβό. Ρέουν, παιδιά. Χτες όχι μόνο εγώ, αλλά πληροφορήθηκα ότι μέχρι και ο Φρανίτο έκατσε και είδε το debate. Ναι, και έχω κάτι να πω. Και έχει να μας πει πάρα πολλά. Ο ένα πράγμα μόνο έχω να πω. Ότι τι. Ότι ο Μαϊμαράκης πολλές φορές έλεγε ότι... Ο Μαϊμαράκης. Πώς το λένε. Όχι Μαϊμαράκης. Μαϊμουδάκης. Μαϊμαράκης. Αρέσουν τα φώτα μας σήμερα. Πολλές φορές όταν μίλαγε ο Τσίπρας και ήθελε να απαντήσει, αλλά... Κατάλαβε ότι δεν μπορεί να απαντήσει. Ναι. Μίλαγε με. Με γρίφους. Με αυτός που ήταν στη μέση. Ναι. Λες ότι πήγε να κεράσει, έκανε έτσι. Α, εννοείς τα χέρια του ότι τα κάνει έτσι. Αυτό που έλεγες χτες. Εγώ αναποριωνώ μου πάρα πολύ. Αναποριωνώ σου, ναι. Ο Μεϊμαράκη. Ναι. Οπότε θα έβγαλε το κοκορέτσι από το μουστάκι. Λες ότι ήταν σε πανηγύρια. Τι τύπου. Είναι ο κοκορέτσι. Είναι πολύ χύμα. Δεν μ' αρέσει. Σου φαίνεται ότι στα μουστάκια του έχει μέσα φαγητό. Βέβαια. Ιου! Και το μαλλί λευκό και μετά το φρύδι το χοντροκομμένο. Φάση Κάρα Ντελαβίμ κατά μαύρο. Τι άσχημο αυτό που είπε τώρα. Τι, εγώ. Τι εμετικό αυτό που είπε. Αυτό σε φταίει. Σου φαίνεται ότι έχει μέσα, κρύβει μέσα στο μουστάκι του ένα φαγητό. Όχι φαγητό. Κρύβει μέσα στο μουστάκι του κατάλοιπα. Λες να μην. Κομμάτια κοκορέτσι. Να μην ξυρίσει ποτέ το μουστάκι του, να μην μπλένει και ποτέ το μουστάκι. Πρόσεξα κάτι άλλο. Και τώρα που πες για μουστάκι, εσείς όταν τρώτε, μετά το μουστάκι σας το πλένετε. Θες να σου πω την απάντηση. Ναι. Δεν μπορώ να κάνω διαφήμιση όμως. Όχι, εγώ έχω μια εταιρεία ελληνική που έχει πετσετάκια. Πετσετάκια. Υγρά. Ναι. Με λάδι και τέτοια που είναι περίπου για άντρες με μούση και το βάζω. Δηλαδή μετά από κάθε φαγητό βάζεις τα πετσετάκια. Ναι. Αν δεν είμαι έξω από το σπίτι. Αυτή την εταιρεία και στο Μεϊμαράκι. Εγώ δεν παίρνω ένα ποσό. Είδες να κρέμεται κανένα κοτόπουλο από το μουστάκι του. Όχι, αλλά ήταν να κρεμούνται πολλές τρέσεις από τη. Να κρεμούνται. Από την τρέμη. Κάνε μου ένα πλάνο να τη πω κάτι. Η τρέμη τώρα. Κυρία Τρέμη. Εντάξει, δεν έχουμε και την ηλικία να βάλουμε την τρέσα κάγκελο. Είστε κοντά στα 60. Και δεν είστε και πολύ. Όχι κοντά στα 60 τώρα. Τα έχει περάσει. Όχι κοντά στα 60. Εμένα μου λες τώρα ότι τρέμει. Είναι 52. Συγγνώμη. 52. Προσβάλλεις τη μάνα σου και τη δική μου. Γιατί. Η δική μου είναι 62 και φαίνεται 15 χρόνια πιο νέα από την τρέμει. Όχι, δάχρυσέ μου. Τι θα πεις εσύ όχι για τη μάνα μου. Μοιάζει και 60 χρονών η τρέμει. Μην τρελαθούμε. Συγγνώμη, τώρα. Μάνα μου φαίνεται πιο μεγάλη από την τρέμει. Δεν την έχω δει τη μάνα σου από κοντά. Πώς και δεν την έχεις δει. Να μου πεις ούτε την τρέμει έχω δει από κοντά. Αλλά που σε δαγώνω, σε δαγώνω το κεφάλι και σου κάνω σαν τις γαρίδες. Για 60 δεν μου μοιάζει με τίποτα. Για 60 δεν είναι η τρέμη που να χτυπιέσαι κάτι. Εγώ της λέω ότι πριν να πάει σε επόμενο debate, αν θέλει να βάλει τρέσα, να περάσει από το Χριστάγωνα. Γιατί να μην βάλει τρέσα, συγγνώμη, δεν δικαιούται μία τρέμη να έχει μία τρέσα. Δεν μπορείς να βάλεις μία σειρά τρέσα εδώ, κάγκελο εκεί κάτω. Εκεί την ήθελε, κάγκελο. Τι πρόβλημα, να την βάλει σιγά σιγά να μην φαίνεται, που ήταν απέσια. Αυτά που έλεγε, αυτά που ρωτούσε. Σου άρεσαν. Δεν έδωσα σημασία γιατί για μένα είναι αδιάφορη. Γιατί κοίταζε την τρέσα, ε. Όχι, γιατί. Η κοσιόνι που σου φάνηκε. Ούτε μ' αρέσει αυτή. Αντί να συζητάμε το debate του μεταξύ. Ούτε μ' αρέσει αυτή. Μεταξύ τη απαντήση των πολιτικών, εμείς συζητάμε για την τρέσα. Πρόσεξε τώρα να δει τι βάθος έχει η συζήτησή μας. Γι' αυτό λεγόμαστε ότι. Εγώ υπήρχε εκεί μια μεγάλη απώλεια, το λες. Απώλεια. Κάτι που σου λείπει. Απορία. Όχι, κάτι που έλειπε εκεί. Μια μεγάλη έλλειψη. Ναι. Έβαλαν όλους αυτούς ναι. Που οι περισσότεροι... Και πού ήταν ο Χατζηνικολάου. Όχι. Και εγώ αναρωτιόμουν. Όχι ο Χατζηνικολάου. Ποιον. Υπόπιτσαπανίδου. Υπόπιτσαπανίδου. Που πρέπει να σου πω, Υπόπιτσαπανίδου μου έχει κάνει follow και στο Instagram. Πάλι. Να, στο Instagram τώρα. Μία σε κάνει, μία δεν σε κάνει αυτή η υπόψη. Όχι, στο Twitter με έχει εδώ και πολύ καιρό και μου κάνει και retweet και likes. Α, εντάξει, αν αλλά είναι... τώρα μου έχει κάνει στο Instagram, γιατί η υπόψη της Απανίδου, ξέρετε ότι είναι η μεγάλη μου αγάπη. Ναι, αλλά δεν έχεις πάει ποτέ να τις συναντήσεις όμως. Όχι, δεν ξέρεις αγάπη, ποτέ. Να τις δώσεις ένα λουλούδι, κάτι ρε παιδί μου, ένα άρωμα, ένα τσοκολατάκι, κάτι. Εγώ... Κάτι να την καλοπιάσεις. Εγώ λοιπόν, στην υπόψη θα της έδωσα... Δίνω
ένα break. Έχουμε μπει τώρα έτσι πολύ δυναμικά μέσα στα πράγματα, μέσα στο debate. Δίνω το πρώτο μας break και ερχόμαστε εδώ πολύ πολύ γρήγορα να συζητήσουμε όλα τα καθέκαστα. Εδώ είμαστε! Επιστρέψαμε στο θέατρο του παραλόγου. Γιατί πήγαμε πριν για break. Πήγαμε για break να πάρουμε μία ανάσα. Να δώσουμε λίγο το χρόνο στα παιδιά να αφουγκραστούν έτσι λίγο αυτά που λένε. Κάτι άλλο πρόσεξα. Τι? Εχθές, στο debate. Για πες το. Ο Τσίπρας. Ναι. Ποιος έχει για manager? Τον εαυτό. Όχι, σίγουρα έχει κάποιον που το μανατζάρει. Όπως μανατζάρι. Έχει την προγκρέση του Σάκη Ρουβά, δεν ξέρω. Τι. Ποιος του είπε να χαμογελάει? Έχει απέσια δόντια. Έχει τα δόντια που λες ότι είναι ένα σκαλέκστρικ. Εσένα μόνο τα δόντια σε χαλάνε, όλοι οι άλλοι μούρι. Τα σκαλέκστρικ ήταν αυτό που είναι δύο λωρίδες και ένα circuit, πώς το λες, circuito. Και δύο αμαξάκια και έχεις ένα τηλεκοντρόλ και ο άλλος έχει ένα τηλεκοντρόλ και τρέχουν. Όταν δεν είναι ίσια τα δόντια, είναι σαν σκαλέκστρικ. Ότι είναι σαν σιδηρόδρομος. Εντάξει, έχει τα δόντια σαν το δρόμο Κορίνθο Πάτρα. Κάπως έτσι. Εντάξει, τώρα δεν τον κρίνουμε για τα δόντια που έχει. Για τις... Καλά, για τα δόντια, για τις πράξεις του. Μα τι έχω πάθει σήμερα. Καλά, καλύτερα να τον κρίνουμε από τα δόντια παρά από τις πράξεις. Κοίταξε. Η Περιστέρα χθες του δάγωσε στο χείλι. Τώρα ή που το έχει βγει ξανά. Το έχει βγει πάλι ερπής. Έχει περάσει πολλά. Μέσα σε 7 μήνες έχει γεράσει ο Τσίπρα. Παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Λοιπόν, θα σας το πω τώρα και ας μου βγει και σε κακό. Λοιπόν. Στον Νικήτα του είπες χρόνια πολλά. Περνάω. Όχι, γιατί. Γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, Νικήτα. Χρόνια πολλά και για χτες για το Σταύρο και τη Σταυρούλα που δεν είπαμε χρόνια πολλά. Το που είπαμε μωρέ. Δηλαδή. Αλλά δεν έστειλα χαιρετίσματα στη φίλη μου τη Σταυρούλα και με έβριζε χθες. Λοιπόν. Καλά έκανε. Ακούστε να σας πω τι διαπίστωσα χθες. Ωραίες κάλτσες. Θα φας καμία κλωτσιά, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, ξέρει αυτός γιατί τα λέω, ξέρει. Χτες ήμουν στο κέντρο. Πότε. Και περνούσα από τη Σταδίου. Πορεία δεν είχε. Από τη Σταδίου. Όχι, δεν είχε πορεία. Το πόγευμα την ώρα που περνούσα εγώ. Λοιπόν, και περνάω λοιπόν που λέτε από τη Σταδίου και βλέπω δύο τεράστιες γκουμουτσοαφίσες του Τσίπρα. Ωραίο. Και κάθομαι στο φανάρι και κοντοστέκομαι και σκέφτομαι. Και κοιτάζω τον Τσίπρα μέσα στα μάτια. Με κοιτάζει και εκείνος, μέσα από την αφίσα δηλαδή, έτσι. Και είμαστε σε αυτό το αισθαντανέ. Τον κοιτάζω, ναι. Με κοιτάζει. Αλήθεια. Τον κοιτάζω, με κοιτάζει. Ναι. Και διαπίστωσα ότι... Έχει αλήθεια στα μάτια του. Όχι ότι έχει αλήθεια στα μάτια του. Διαπίστωσα ότι πριν αναλάβει για πρωθυπουργός, ο Τσίπρας... Ήτανε πιο φράπαρε, παιδί μου, το δέρμα. Ήτανε πιο... Ήτανε... Όχι, είναι ότι δεν ήτανε το είχαν κάνει φωτοτσό. Του είχαν κάνει φωτοτσό. Του είχαν κάνει και φωτοτσό. Έχεις δει την αφίσα του Μαϊμαράκης. Και αυτό που διαπίστωσα ήταν ότι μέσα σε 7 μήνες, με τόσο άγχος, με τόσο τρέξιμο, που το είχε κάνει Παγκράτη Κολιάτσου, Βρυξέλλες, Αθήνα, γέρασε. Έχεις δει την αφίσα του... Έκανε ρητίδες. Κολαγόνο δεν παίρνει. Ο Χριστός, και αλήθεια λέω, λέγε. Έχεις δει την αφίσα του Ταβερνιαρής. Ποια είναι ο Ταβερνιαρής? Ο Μαϊμαράκης. Έλα μωρό, το λες. Το έχεις δει. Με το υπερ μέγα κροπ που είναι εδώ. Εντάξει, ήθελα να τονίσει τα δυνατά του σημεία, γι' αυτό. Το μουστάκι με το κοκορέτσι. Ήθελα να τονίσει τα δυνατά του σημεία. Κοίταξε, το θέμα δεν είναι να τους κρίνουμε. Ποια αφίσα σ' άρεσε εσένα πιο πολύ? Θέλει και ερώτημα. Του ποτάμι. Όχι. Του Λεβέντη. Θέλει και ερώτημα. Δεν το έχεις δει. Μου άρεσε του Λεβέντη, αλλά... Πώς, τι λέει, μην πεις τη λέξη. Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε. Μην πεις τη λέξη. Αλλά είναι, πώς είναι, κάπως έτσι, αν δεν θες να είσαι... Αν δεν θέλεις να... Α, όχι, αν θέλεις να είσαι Λεβέντης, έτσι δεν ήτανε. Μη σε περάσουν για... Ψήφισε Λεβέντη. Και δεν θυμάμαι πώς ήταν τώρα ακριβώς, και αλλά... Και είσαι... Είχε, ναι. Αν δεν θες να πιαστείς... Ψήφισε Λεβέντη. Τέλος πάντων, δεν θα πούμε τι ακριβώς έλεγε τώρα, όλοι το ξέρετε, είναι γνωστό τη σπάση, διότι είχε γίνει χαμούλης λίγο με αυτή την αφίσα. Ποιος άλλος αρέσει φέτος? Φέτος...
Τώρα, άμα το πω αυτό, θα με περάσεις και για λίγο... Μην το πεις τότε. Όχι, δεν το λέω. Α, ποιος βουλευτής μ' αρέσει φέτος. Ναι, το εννοούσα. Α, ποιος βουλευτής μ' αρέσει φέτος. Ο Άντωνης, όπως πάντα. Ο Άντωνης μ' άρεσε πάντα. Ποιος βουλευτής μ' αρέσει φέτος. Μιλάμε πάντα εμφανισιακά, έτσι. Ναι, πάντα, πάντα. Πάντα εμφανισιακά. Κανένας. Ψεύτη. Κανένας. Άντε, λίγο να μ' αρέσει ένα τσικ, λίγο κάτι. Περισσότερο Θεοδωράκης. Γιατί ήταν παλιά αγάπη, αλλά τώρα δεν τον αγαπώ. Αυτά. Πώς τον λένε, Άδωνης. Ναι. Άδωνης, περίμενε. Ναι. Τι ψάχνει να πεις τώρα τον Άδωνη. Εντάξει, ο Άδωνης τώρα. Είναι πρώτος για δυο. Κάτσε κάτω εσύ τώρα. Και ξαναβάλει το ακούστηκε. Ακούστηκε. Και του είπε ο Τσίπρας. Εντάξει, κάτσε κάτω εσύ τώρα. Αυτό που είπε χτες ο Μεϊμαράκης το πέτυχες. Στον Άδωνη πήγα να πω. Στον Τσίπρα. Τον είπε ψευτράκο. Όχι τώρα, του το είπε εδώ και καιρό. Ε, ψευτράκο. Αυτό και καιρό το είπε. Το προλαβές. Γίτσε! Και αλήθεια λες εσύ. Και αλήθεια λέμε. Πώς λοιπόν, αλήθειες λέμε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει τώρα, εμείς ο σχολιασμός που κάνουμε... Ο Μάικλ Τζάκσον, αν θα ήταν Έλληνας, τι θα ψήφισε. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως τον ψήφισα. Εγώ τον βλέπω λίγο κουκουέ το Μάικλ Τζάκσον. Όχι μωρέ, γιατί κουκουέ. Έτσι. Για ποιο λόγο, τεκμηρίωσέ το μου. Ρε, εδώ γιατί δεν παίρνετε σοβαρά το κουκουέ. Ποιο σου είπε ότι δεν το παίρνουμε σοβαρά. Ρε παιδιά, πάντα παίρνει πολλούς λίγους ψήφους. Ο κόσμος έχει υποστηρικτές το. Βέβαια, στην γειτονιά μου όλοι. Το κουκουέ. Γιατί εσείς στην Ισπανία έχετε. Εγώ ξέρω τι ψηφίσω στην Ισπανία. Τι. Το αντί. Ο Δέμος δεν μου είπε. Ο... Ή παπί, πώς το λέτε το παπί, παπά. Όχι. Πεπέ. Αυτό είναι τώρα. Πέστα! Εγώ στην Ισπανία τελευταία φορά ψήφισα το αντιταυρομάχου. Αντίχριστο. Αντιταυρομάχου ψήφισα. Αντιταυρομάχου. Έτσι λέγονται. Για να πάρουν την κυβέρνηση. Αλλά και δεν... τι είναι αυτή, δηλαδή ποια είναι η γραμμή του κόμματός τους. Ότι θέλουν να απαγορεύσουν τις σταυρομαχίες. Δηλαδή κατεβαίνουν με μόνο, ας πούμε, με αυτό το σκοπό. Και με αυτό το σκοπό. Ναι. Εντάξει. Έχουν οπαδούς, φανατικούς. Οπαδούς. Έχουν υποστηρικτές. Ένα 0,1. Κάτι έχουν, έτσι. Λοιπόν, να δώσουμε break και να περάσουμε σιγά σιγά σε πιο ανάλαφρες ειδήσεις μετά το break. Να σας πούμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας σαν τη Λοκαρή Υποτιμάτη Δύση στο Twitter. Και αυτό. Κάτι έχει γίνει τώρα τελευταία και δεν έχουμε πολύ συμμετοχή. Φταίμε κι εμείς που δεν το λέμε. Φταίμε κι εμείς που δεν το λέμε. Δώσε ένα break. Πες την αμαρτία σου. Εδώ. Μπράβο, Μαντώ, έτσι. Και ερχόμαστε εδώ γιατί η επόμενη είδηση είναι πάρα πολύ σοβαρή και θα πρέπει να πάρουμε όλοι τα μέτρα μας. Η επόμενη είδηση θα πάρει τα μέτρα. Θα γίνει χαμός. Καταστροφή έρχεται, καταποντισμός, αρρώστιες, πλημμύρες. Yes. Α, καραόκε είναι. Ναι. Σίγουρος. Περίμενα ακόμα. Έχουμε κάνει και τα παιχνίδια μας εδώ. Έλα, Άλεξ, δώσε, δώσε. Είναι αυτό εκτός ρυθμού. Όχι, δεν είναι... Τώρα! She was more like a beauty queen from a movie scene. Μην το κουνάς, δεν βλέπω. I said, don't mind but what do you mean, I am the one. Who will dance on the floor and around. She said, I am the one. Who will dance on the floor and around. She told me her name, Billie Jean. Όχι ακόμα, ρε. Άστο, δεν είμαι καλή. Δεν είμαι καλή στο καραόκε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, όπως βλέπετε. Εμείς είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και μια ευχάριστη παρέα είμαστε. Και στα διαλύματα. Κάνουμε τα δικά μας. Κάνουμε λίγο καραόκε. Γελάμε, διασκεδάζουμε. Λέμε τα αστεία μας, λέμε τα ανέκδοτά μας. Λοιπόν, αλλά τώρα, επειδή είμαστε στον αέρα και επειδή τα παιδιά θέλουν να πληροφορηθούν, έχουμε μια είδηση κόλαφο. Έχουμε μια είδηση. Δεν διαβάζεις ένα ποίημα νωρίτερα. Το θέλεις το ποίημα σου σήμερα, ε. Ναι. Το θέλεις το ποίημα σου. Το χθες μου άρεσε πάρα πολύ αυτό με το φαΐ. Από τα παλιά. Θέλω ένα μικρό. Ένα μικρό, μια παραγγελιά για το φρανίτο. Το ποίημα που θα απαγγείλω σήμερα είναι από την ποιητική μου συλλογή «Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι». Τι λέει, μωρέ. Ο τίτλος του ονομάζεται «Έτερον». Εκάτερον θα πω εγώ.
Ετέρων τι σημαίνει, ετέρων σεξουάλ. Όχι, ετέρων, κάτι άλλο. Ο κύριος Κου και η κυρία Κα... Το έχεις αναδιαβάσει αυτό, εχθές. Ναι, αλλά είναι άλλο. Είναι άλλο αυτό. Είναι άλλη περιπέτεια του κυρίου. Α. Μη μιλάς, μη διακόπτεις τον ηρμό μου. Ο κύριος Κου και η κυρία Κα... Κάνουν κακά. Προσφέρουσι τους ασπασμούς των προς τον κύριο Κα και την κυρία Καν. Και ελπίζουσι ότι θα τους τιμισώσει για τις παρουσίας των εις το γεύμα την προσευχή... την προσευχή πέμπτην εις τας πέντε η ώρα. Ωραίο. Να τα αφήσω καλύτερα αυτά με τα ποίηματα. Μήπως να διαβάσω στο τέλος ένα ποίημα της Τάνερ Λεγάκιερ που έχει έτσι το ποίημα της πολύ στόμφο, που έχει πολύ νόημα και που τα καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί αυτά δεν... Δεν τα καταλαβαίνουμε, δηλαδή εγώ τα καταλαβαίνω, εσείς που είστε απλοί άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνετε. Blokies, fire guns. Λοιπόν, είχαμε υποσχεθεί στα παιδιά Blokies, να πούμε μία είδηση κόλαφο, μία είδηση όπου θα ταράξει τα δεδομένα, μία είδηση η οποία... Αφού είσαι μέσα στο Twitter, που είναι η είδηση. Είμαι στο Twitter για να δω αν μας έχει στείλει η ποιήτρια. Και μας έχει στείλει. Όπως τις προάλλες, διαβάσετε αυτό που πήγες να διαβάσεις. Όχι, αυτό που πήγα να διαβάσω είναι. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε λίγο την είδηση, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την κατάσταση στην Αφρική. Θυμάστε που σας λέγαμε για τον έμπολα. Ποια ήταν τα τρία συμπτώματα της έμπολας? Ήτανε πυρετός, δυσκυλιότητα. Όχι δυσκυλιότητα. Διάρρεια. Διάρρεια φουλ. Πυρετός. Η δυσκυλιότητα. Πυρετός, διάρρεια. Ούτε να ανοίξει το στόμα μπορούσες. Πήγαινες κατευθείαν. Και μετός και κρυάδες. Τι ήταν. Διάρρεια. Και πονοκέφαλος. Όχι. Διάρρεια, πυρετός και μετός. Όχι. Διάρρεια. Εντάξει, συνήθως πάνε πακέτο τώρα. Όχι. Διάρρεια, πυρετός και κάτι άλλο ήταν. Σαλάδα. Δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, σε μια άσχημη κατάσταση. Λοιπόν, παιδιά, ο έμπολα επέστρεψε δυστυχώς. Δεν είναι τώρα για να το γελάμε. Εκατοντάδες άνθρωποι είναι σε καραντίνα μετά από το θάνατο μιας έφηβης. Τέθηκαν λοιπόν σε καραντίνα στη βόρεια Σιέρα Λεόνε έπειτα από το θάνατο ενός 16χρονου κοριτσιού από τον ιό έμπολα σε ένα κατά τα φαινόμενα κρούσμα μετάδοσης του ιού μέσω σεξουαλικής επαφής. Αυτός είναι ο πρώτος επιβεβαιωμένος θάνατος από τον ιό στην περιοχή μετά από σχεδόν 6 μήνες και έρχεται, λέει, ενώ τον περασμένο μήνα η Σιέρα Λεόνε γιόρτασε όταν ο τελευταίος εναπομείνοντας ασθενής του ιού έμπολα πήρε εξιτήριο από τα νοσηλευτικά κέντρα. Αλλά από τότε καταγράφεται μια νέα σειρά κρουσμάτων με 2 νεκρούς και 5 ανθρώπους να έχουν εισαχθεί σε ειδικές κλινικές. Το χειρότερο ξέσπασμα της επιδημίας του ιού στην ιστορία έχει προκαλέσει το θάνατο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότερων από 11.000 ανθρώπων. 11.000 ανθρώπων. Στη Σιέρα Λεόνε, Λεώνα. Την Γουινέα, τη γειτονική Λιβερία, αφού το εκδηλώθηκε το Δεκέμβριο του 2013. Η Λιβερία είχε κηρύξει τη λήξη της επιδημίας αυτόν τον μήνα, αλλά αυξανόμενες ενδείξεις ότι ο ιός μπορεί να επιβιώσει περισσότερο. Σου είπα πως. Από όσο. Προηγουμένως πιστεύονταν στο σπέρμα, ήγηρε φόβους για το νέο ξέσπασμα. Η έφηβη κοπέλα, η οποία ονομάζεται η Καντιά του Λαχ, ονομαζόταν σωστά, η Καντιά του Λαχ, πέθανε την Κυριακή σε κλινική για ασθενείς του έμπολα της οργάνωσης αρρωγής International Media Corps. Θεός χωρέστη την κοπέλα. Ξέρεις πως ότι την έμπολα... Της άρεστα, ναι. Η πρώτη φορά που έγινε, πώς το καταργήθηκαν. Τι εννοείς πώς το καταργήθηκαν. Πώς το λύσαμε τον έμπολα. Πώς. Πρώτη φορά που εμφανίστηκε τον έμπολα. Ναι. Πώς είναι. Έκανα... Όπως όταν βάζουν τα άτομα στο Big Brother. Που τους βάζουν κάπου και καραντίνα, δεν μπαίνει. Σε καραντίνα. Σε καραντίνα όλο το χωριό και πέθαναν όλοι. Όπω. 11.000 άτομα. Θυμάσαι πώς κολλάει την έμπολα. Με όλα ότι είναι υγρά. Με τα χέρια, με τον υδρότα. Ναι, και τέτοια. Εγώ έχω τώρα και σου κάνω έτσι, κολλάς. Θυμάσαι που ερχόμασταν εδώ και εγώ κλασικά ήμουνα μονίμως μέσα στην καταρροή, μέσα στον κούχου-κούχου και φοβόσαι να με αγγίξεις. Ρίση Φρανίτο, 2 χρόνια, πόσα χρόνια είμαστε εδώ, 2,5 χρόνια σχεδόν. Ναι, θέλουμε ένα μήνυμα τώρα. Σε ποιον, στην Αφρική. Στην Ελευθερία.
Ποια ελευθερία, τη δικιά μας. Ναι. Ναι. Που φεύγει στο Λονδίνο. Α, θα πάει μόνιμο Λονδίνο, θα μετικήσει στο Λονδίνο. Ναι, φεύγει. Φιλάκια. Δεν προλάβαμε να τη δούμε. Ναι. Good luck in your new adventure. Yes, good luck, Ελευθέρω. We are staying here right now, she must, and we are close to you. Right now she must to be in the air. In the air. With the plane. Yes. Be careful, eh? Be careful. And if it's downwind the plane, make... Σταμάτα, ρε. Όχι, για να πάρει ύψος. Εμένα μου πάντα το λέει. Τι είπα, ξύλο. Το αεροπλάνο κάνει έτσι. Για να πάρει ύψος. Τι λες, μωρέ. Πλάκα κάνεις. Ωραίο, δεν είναι. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Δεν μπορώ άλλο με τις αρρώστιες. Εγώ που είμαι αρρωστοφοβικός, τώρα ξέρεις τι έχω πάθει. Έχω ξεσπάσει ξανά από άγχος και μου έχουν βγει τα δικά μου. Τι δηλαδή. Ναι, γιατί έρχεται το γάμο στο αδερφού μου και... Αν έχουμε κι αυτό, ε. Λοιπόν, έχουμε κι αυτό. Πώς να γυρίσω τώρα στην Ισπανία μετά από ένα χρόνο και 8 μήνες. Πρέπει να γυρίσω σαν στα Ρούμπα. Θα γυρίσεις στην Ισπανία χαϊσμένος. Και έχω παχύνει. Ξέρεις πως θα γυρίσεις. Λοιπόν, κάτσε λίγο να το σκηνοθετήσουμε τώρα. Ας ξεφύγουμε λίγο από τις καλές της εκπομπής και ας σκηνοθετήσουμε. Στη μάνα μου της έχω πει τελικά άλλη ημερομηνία ότι πάω. Γιατί? Γιατί κάνω έκπληξη. Γιατί κάνεις έκπληξη. Της είπες να πας 2-3 μέρες και να πας. Το θέμα είναι να πάθει και δεύτερο τέτοιο. Έλα, ρε, σταμάτα. Λοιπόν, πώς θα πας στην Ισπανία, καταρχήν. Με αεροπλάνο. Δεν θα πατήσεις τώρα το πόδι σου εσύ στην Ισπανία πλέον ως ένας απλός. Πρέπει να φοράω γυαλιά ηλίου, ε. Χαβιέο Σέτε Φαλκόν. Καταρχήν, θα πρέπει να σε πάρει μια λιμουζίνα να σε συνοδεύσει από το αεροδρόμιο στο σπίτι σου. Hello! Με ποια λεφτά αυτά. Δεν με νοιάζει. Θα πρέπει να τα βρεις. Θα πρέπει να γυρίσεις πολύ χαϊσμένο στην Ισπανία. Θα πρέπει να το πουλήσεις. Θα πρέπει να είσαι ένας νέος αλιάγας της Ισπανίας. Πώς εμείς εδώ, ας πούμε, έχουμε τον εθνικό μας, πώς το λένε, παρουσιαστή, τον Νίκο Αλιάγα. Έτσι θα πρέπει να πας και εσύ, λοιπόν. Οπότε, θα παραγγείλουμε να πας στο σπίτι με μία λιμουζίνα. Μετά τη λιμουζίνα, θα πρέπει να βάλεις ένα χρυσό δόντι. Ένα χρυσό δόντι επιβάλλεται τώρα, ναι, που είναι της μόδας. Η ασφαλιέρα που θα μου δώσει η μάνα μου θα πέφτει το Δεν δόντι. Δεν πειράζει, θα βάλεις ένα χρυσό δόντι. Μόλις θα φτάσεις στο σπίτι, θα πρέπει να σου στρώσουν κόκκινα χαλιά, να περπατήσεις, γιατί δεν μπορεί τώρα, ας πούμε, το πόδι του Φρανίτο να πατήσεις στην άσφαλτο, την παλιά, εκεί που περπατούσε. Θα πρέπει να πατήσεις ένα κόκκινο χαλί, έτσι τελείως χαϊσμένο. Και όταν θα πας στο γάμο, εννοείται, θα έχεις μπράβους. Θα σε συνοδεύουν μπράβοι. Θα πρέπει να το πουλήσουμε λίγο το κόνσερ. Είδες εσύ στην Αμίτα που πόσους φανατικούς έχω εγώ στους μπράβους, που ήθελαν φωτογραφία. Μπράβο, ε! Α, το είδα! Το είδα, βεβαίως! Βεβαίως, βεβαίως! Λοιπόν, έτσι θα σκάσεις με τη Φρανίτο. Τέρμα και τελείως. Πάμε σε ένα break. Θες. Πάμε σε ένα break. Θέλω να το ρίξεις λίγο χαϊσμένα όμως. Ρίξε το λίγο χαϊσμένα. Έτσι, με πολύ έπαρση και πολύ τουπέ. Με τουπέ, παιδί μου. Και ο Ζαβός, αυτό είμαστε. Ζαμπότηρη. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Hello Carport, είμαστε... Κοίτας τώρα. Κοιτάζω κάτι που βλέπω εδώ για την Παλατσινού. Τι λένε. Γύρισε με τον Πέτρο. Με τον Πέτρο. Όχι, 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 όχι. Ένα δημοσίευμα. Άκουσες ποιος θα είναι τελικά με τη Δωρέτα. Τώρα το βλέπω. Ποιος. Α, δεν αληθεύει. Ω! Ο Βαγγέλης ο δικός μας. Και εσύ παρουσιαστής. Ο Μαρτάκης. Αυτό διάβασα εγώ. What? Λοιπόν, από ό,τι λένε εδώ πέρα οι τελευταίες, αυτό δεν ισχύει, στο λέω εγώ καραντί. Από ό,τι λένε εδώ πέρα οι τελευταίες... Τι το ξέρεις, φίλη σου είναι. Yes, I know. But very... Very good. Very good I know, because somewhere else. Εγώ δεν θα μιλήσω για αυτή την είδηση, συγγνώμη να σου το πω. Να μην μιλήσουμε. Εσύ μίλα, εγώ δεν όχι, θα... Όχι, όχι, δεν μιλάω. Όχι, 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 δεν είναι τίποτα κακό. Ξένο σπίτι είναι. Όχι, απλά... Αν θες θα πω τη γνώμη Να σου πω μια καινούργια είδηση. Όχι, δεν τη λέω.
για μένα. Όχι, αυτή εδώ πέρα, να την πω. Όχι. Όχι, ας μην την πούμε τώρα, γιατί είναι λίγο περίεργη. Λοιπόν, εντάξει. Λέω να πάμε να πούμε την είδηση την τελευταία που έχουμε βάλει στη σκαλετούλα μας. Όχι, δεν θα πούμε. Γιατί δεν θες αυτή την είδηση? Όχι. Για να πούμε. Λοιπόν, για να πούμε και στα παιδιά, γιατί τώρα δεν είναι ευγενικό αυτό που κάνουμε. Να σου το πω. Ειδήσεις. Βλέπουμε, ρε παιδιά, εδώ πέρα το τι μελιγενέστε με το μέλλον των τηλεοπτικών εκπομπών, αυτές που πρόκειται να ξεκινήσουν σε άλλα κανάλια. Τώρα να μου πεις, εντάξει, εμάς δεν είναι η θεματολογία μας να συζητάμε. Πώς και όχι, λέμε... το ψωμί μας τρώμε από αυτά. Λέμε το ψωμί μας, αλλά εμείς είμαστε ενημερωτική εκπομπή, ρε Φραν. Τι θα κάνεις εσύ? Κάτι έχεις προετοιμάσει. Κάτι. Αλλά ξέρεις τώρα, δεν είναι ωραίο να συζητάμε τέτοια πώς πράγματα. Πώς και δεν είναι ωραίο. Αέρα. Δεν είναι ωραίο να συζητάμε στον αέρα αυτά τα πράγματα. Θα πάω στη Ζιμπάμπουε, θα πάω στην Αφρική. Λοιπόν, έχει έμπολα, πρόσεχε. Να σου πω κάτι. Κοίταξε να δεις τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό. Σκεφτόμουν χθες που ήμουν στα μάξι, προχτές δηλαδή, και γύριζα από το ζωολογικό κήπο, ότι θέλω να κάνω εθελοντισμό. Και ότι θέλω να πάω στην Αφρική να βοηθήσω παιδάκια. Πήγαινε. Θα το κάνω. Θα το κάνω, αλήθεια σου λέω. Ναι, πήγες στην Τουρκία 2 μήνες και γύρισες. Γρήγορα, γιατί σου έλειπε ο πατέρας σου. Όχι. Να πούμε την αλήθεια. Για 15 μέρες. Δεν μπορώ να πάρω μια άδεια 15 μέρες στα Χριστούγεννα να πάω να βοηθήσω εκεί πέρα. Και με 15 μέρες τι θα κάνεις? Ό,τι μπορέσω. Θέλεις 2 μέρες να φτάσεις στο Ζιμπάμπουε. Ναι. Ωραία, 10 μέρες θα κάτσω. 13 μέρες, όσο να είναι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ο Αντώνης Καλάκης γιατί πήγε? Και να μην πάω κι εγώ. Και αυτός 15 μέρες έκατσε. What do you mean? Γιατί να μην πάω κι εγώ να κάνω εθελοντισμό? Θέλω να πάω, αλήθεια. Να πας στην ΚΟ που τόση βοήθεια χρειάζονται οι Συρίους. Και στην ΚΟ, βεβαίως. Γιατί να μην πάμε να κάνουμε εθελοντισμό, Φρανίτο? Γυμνισμό να κάνεις εσύ. Γιατί να μην πάμε να κάνουμε εθελοντισμό, να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο? Το σκέφτομαι πάρα πολύ τώρα τελευταία, Φρανίτο, να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν θα πήγαινα Αφρική. Και πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε εγώ και τα παιδιά που μας βλέπουν. Εγώ θα πήγαινα κάνα Περού, κάνα παιδί μου, όπου μας έχουν ανάγκη. Όπου μας έχουν ανάγκη και μπορούμε να πάμε, να συνεισφέρουμε, να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Και στη Λατινική Αμερική χρειάζονται. Δεν είναι όλο Αφρική. Οπουδήποτε. Να σου πω τώρα και που άλλο χρειάζονται. Και στη γειτονιά μας έξω χρειάζονται. Βεβαίως. Και στην ενορία έξω χρειάζονται. Εκεί βοηθάω, εντάξει, εκεί όχι, βοηθάω. Πας στην εκκλησία γενικά. Βεβαίως βοηθάω, δίνω ρούχα, δίνω... Λες είμαι με το γαστερά του και δίνω τα ρούχα όχι, μου. Όχι. Ή πας φάση αντιπαπαράτσι με καπέλο και γυαλιά για να μην σε αναγνωρίσω. Ναι, πηγαίνω έτσι τέτοια φάση. Άσε με ρε Φρανίτο. Όχι, αλλά όπου μπορώ να βοηθήσω είναι μεγάλη μου χαρά. Θα ήθελα να κάνω κάτι να βοηθήσω τον συνάνθρωπο, αλήθεια. Η Κίνθια έχει 2 σακούλες τόσους με ρούχα τώρα για να δώσει. Μπράβο της Κίνθιας. Αφού αγόρασε ρούχα κάθε μέρα. Χθες ξέρεις πόσες σακούλες είχε και ήρθε και η άλλη, ξέρεις ποια λέω. Η αδερφή της. Όχι. Η άλλη φίλη σας. Η τραγουδίστρια φίλη μας. Και φαντάζομαι τώρα οι δύο με τα ρούχα εκεί. Μπαμπαμπαμ, 2 η ώρα το πρωί. Να πάρουν να τα δώσουν σε μια κοπέλα που τα έχει ανάγκη. Σε μια 2-5-10. Τώρα να μου πεις. Η κοπέλα που έχει 5-10 παιδιά στην αγκαλιά της και έχει και τα ρούχα της Κίνθιας, να φορεί αυτό το σορτσάκι και το μίνι το αυτό, δεν ξέρω πώς θα αντιβολέψει, αλλά όλο και κάποιος θα τα έχει ανάγκη. Πάντως θα πρέπει έτσι να πούμε στα παιδιά, να τους καλλιεργήσουμε έτσι λίγο αυτό μέσα τους. Και έχουμε κρατήσει τις παλιές κουβέρτες. Έχουμε κρατήσει τις παλιές κουβέρτες να τα δώσουμε στον άστεγο που έχουμε στην Ιπποκράτους. Που είναι πολύ cool. Μπράβο, Φραμίκο. Μοιάζει ο άνθρωπος, είναι πολύ cool, δεν σε ενοχλεί καθόλου. Και πέρα ο κόσμος είναι τα πράγματα. Μπράβο, δεν έρχεται να σου στήσει τίποτα. Να βοηθάμε τον συνάνθρωπο, παιδιά. Όμως, ο άστεγος που ήταν στην εκκλησία, στην γειτονιά μου, έχει εξαφανιστεί αυτός. Εδώ και καιρό δεν το βλέπω. Μήπως βρήκε άλλη γειτονιά? Όπου και να βρει και να είναι καλά ο άνθρωπος. Νομίζω ότι την κάψαμε την είδηση. Όχι, έχουμε μία είδηση. Έχουμε άλλη μία είδηση. Εσύ, αλλά... αν θα είχες κάποιον στο team σου. Ναι. Καλά, ποιο team. που θα δούλευε μαζί σου. Ναι. Και θα σε χαστούκι... Έχω team! Θα σε χαστούκισε τώρα εκεί το πίσω μέρος. Θα τον διώξεις ή όχι? Ποιο πίσω μέρος? Άμα θα μου έδινε, ας πούμε, θα έκανε μια άσεμνη... Όχι, ένα πλακ. Όχι, δεν θα το χαστούκιζα, γιατί μπορεί να ήταν... Όχι να το χαστούκιζα, να τον διώξεις. Να τον έδιωχνα. Όχι. Ξέρεις ποιος έκανε αυτό? Ποιος? Η Taylor Swift.
έδιωξε κάποιον από την ομάδα της Τσιμπήτη, σε κανένα να. Όχι ένα να. Σε κανένα να. Αυτό, είχε ένα δίκιο. Τη θόπευσε. Τι. Τη θόπευσε. Δεν ξέρω τι είναι θόπευσε. Θοπεύω σημαίνει όταν, ας πούμε... Το χόρτασε. Ναι, όταν πιάνω κάποιον σε κάποιο σημείο καλά. Του σώματός του, όπου δεν, δεν μπορεί να το πιάνει ο καθένας. Ναι. Αυτό της έκανε. Έπιασε εκεί. Και είπε ο Calvin Harris, how deep is your love? Και τον απέλησε ο Calvin Harris. Όχι, Taylor. Η Taylor Swift. Μάλλον προσευλήθη. Εγώ δεν θα τη... Εντάξει, να σου πω τώρα, μέχρι απόλυση, δεν θα κάνω, του έκανα μία επίπληξη, θα του έκανα... Αχ! Τι κάνεις εκεί, βρε αλήτη, θα του έλεγα. Αλλά όχι και να τον έδιωχνα. Δεν τα αλήτη, όλοι. Εκτός κι άμα ήθελε, ας πούμε, να... Να κάνει... Μαντώ, μία μέρα με αυτά τα... Καλές κινήσεις, με αυτά τα κολλιέ τόσο κολλητά που φοράς, μία μέρα θα κάνεις τραφικοτομία εκεί στο Φάρινγκα, μωρέ. Γιατί αυτό το κολλητό, το διαμάντι. Είναι αληθινό ή είναι μούφα? Είναι αληθινό. Σίγα, είναι αληθινό. Είναι αληθινό. το έχω βρει μέσα στη σπηλιά. Το διαμάντι αυτό. Αυτό δεν είναι ότι... Και το έτριβες με τα δόντια. Αυτό δεν είναι ότι και ότι διαμάντι. Αυτό είναι ένα διαμάντι... Το Μάρια Διαμάντο. Αυτό είναι διαμάντι διαμαντένιο. Είναι διαμάντι διαμαντάρα, ρε. Ναι, σίγα. Ναι, αλήθεια. Έλα ρε, Άλεξ, αφού λέμε ωραία πράγματα. Ωραία. Εγώ λέω να στείλεις το μήνυμά σου και να πέσουν και οι τίτλοι τέλους της εκπομπής, γιατί κουράσαμε λίγο σήμερα, κουράσαμε. Εγώ, λίγο, τώρα που θα στέλνουμε την Κύπρο μήνυμα, ναι. Τόσο να στέλνω τα χαιρετίσματά μου στην Κάλια. Κάποια θέλεις να παντρευτείς πάλι. Όχι, θέλω να πω ότι φέτος το Star Κύπρο αυτό που κάνουν, που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και είναι και εκεί ο Νικόλας. Κοίταξε, σαν το περσινό... Είναι πολύ βαρετό. Και, σαν συγγνώμη, το περσινό δεν νομίζω, ναι. Οι μισές είναι κακάσχημες. Έλα ρε τώρα, είναι μην το λες αυτό το πράγμα. Και οι άλλες μισές είναι φτιαγμένες με make-up full. Μην δηλαδή, το λες αυτό. Λες ότι είναι ένα κάδρο του Μπαγκόκ. Δεν συμφωνώ καθόλου. Τις είδες. Δεν συμφωνώ καθόλου. Είδα στο... Άσχημες είναι. Τον Νικόλα τον παρακολουθώ. Οι περσινές ήταν πιο ωραίες. Οι περσινές ήταν πιο ωραίες. Είσαι πολύ άδικος. Είσαι πολύ άδικος. Γιατί δεν σύγχρονο. Θα μου μιλήσεις εσύ που πήγες στην Ακαλυστία που ήταν τελείως άδικη Ακαλυστία. Γιατί. Γιατί εσύ θα έπρεπε να είσαι η πρώτη. Έχεις δίκιο! Έχεις δίκιο. Πιστεύω με το γούστο σου, Φρανίτο. Ναι, ό,τι και να πεις. Και η δεύτερη η Βάγια. Λοιπόν. Ναι, έχεις ένα δίκιο. Είδες. Τώρα σε πιστεύω, ναι. Ναι, είσαι ειδικός, ξέρεις να κρίνεις. Λοιπόν, αγάπες μου, αυτά είχαμε να σας πούμε. Εμείς το κλείνουμε το μαγαζάκι μας σιγά σιγά. Αύριο εδώ θα είμαστε, 2 η ώρα, σας περιμένουμε. Στείλτε εσείς τα μηνυματάκια σας στο Twitter, περιμένουμε. Στάνε, λεγάκι, στείλε καναπή, με έχουμε στερέψει. Θα λέμε αύριο στις 2. Αντε φιλούκια.